Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα ο κύριος Γιώργος Πατούλης είναι μαζί μας, πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Γεια σας, κύριε Πατούλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη. Καλό μεσημέρι. Πάρα πολύ στην εκλεκτή παρέα των τηλεοπτικών. Να είστε καλά. Λοιπόν, παρακαλώ να δούμε, μισό λεπτό, να δούμε τι έγινε χθες στη Βουλή. Σας αρέσει να το βλέπετε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν κάτι διαφήμιση που λέει μ' αρέσει να τα ακούω. Τώρα είναι μ' αρέσει να το βλέπω. Λοιπόν, τον κύριο Σκουρλέτη. Είστε λαϊκιστής, κύριε Υπουργέ, είστε λαϊκιστής και είναι ντροπή σας, είναι ντροπή σας, είναι ντροπή σας αυτό που λέτε. Κύριε Πατούλη. Είστε λαϊκιστής. Κύριε Πατούλη. Και δεν μου απαντήσατε αυτές οι προπαγάνδες τις οποίες κάνετε, πώς τις διώνετε. Παρακαλώ. Είναι λαϊκιστής ο κύριος. 300.000 του ελληνικού λαού για να κάνετε προσωπική καμπάνια, κύριε Πατούλη. Είστε λαϊκιστής, κύριε. 300.000 του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά σας. Του Δήμου Αμαρουσίου εδώ πέρα. Δεν είναι δημοτικό, είναι η Βουλή των Ελλήνων. Σεβασμό λοιπόν. Σεβασμό. Ροπίσου. Τοποθετήστε σε αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 1:5 να ξαναγυρίσουμε. Μην τάζετε συνεχώς μόνιμες θέσεις. Κάντε τις. Κάντε τις. Και μην προκαλείτε την αυτοδιοίκηση με τα κόμματα. Μάλιστα. Γιατί τόσο ένταση, κύριε Πατούλη. Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν, κύριε Κούτρα. Και κύριε Τζούνο, θα πω το εξής, ότι στην προσπάθεια την οποία κάναμε να αποδείξουμε χθες και ήταν εκείνοι που φιλοξενούσαν ήταν στη Βουλή. Ναι. Νομίζω αυτός που φιλοξενείται έχει μια ευγένεια απέναντι σε αυτούς που φιλοξενούνται. Εν διάση περιπτώσει, ενώ συζητούσαμε το θέμα το οποίο σχετίζει το γιατί εμείς είμαστε αντίθετοι σαν αυτοδιοίκηση, σε ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από 90% των δημοτικών συμβουλίων πήραν συγκεκριμένες αποστάσεις από αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί? Όχι από μια παθογενή φάση, αλλά διότι αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση, η χώρα μας η ίδια, θέλει μια ανάσα μέσα από τις γρήγορες αποφάσεις οι οποίες να γίνονται πράξεις. Σήμερα η χώρα μας πάσχει από την αναποτελεσματικότητα των ενεργειών. Ναι. Βλέπετε έργα πουθενά, όλα απορροφήσεις χωρίς έργα, όλα προγραμματικές, υπογράφουν και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Και ακριβώς αυτό έπρεπε να γίνει μια μεταρρύθμιση η οποία θα φέρει την διαφορετική δυνατότητα στη χώρα. Κάνει το αντίθετο. Θα έλεγα, όχι μόνο δεν λύνει ζητήματα παθογενή του παρελθόντος που μπορούν να λυθούν, αλλά δημιουργεί ένα υπερσυγκεντρωτικό κράτος με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της χώρας της ίδιας. Τους ενδιαφέρει ό,τι δεν μπορώ να ελέγξω, να το διαλύσω και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή, κύριε Πατούλη, με τον Κλεισθένη δεν θα λειτουργούν οι Δήμοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα λειτουργεί. Καταρχήν, θα υπάρχει μία ακυβερνησία. Διότι στη Βουλή, όταν δεν συνθέτονται μεταξύ τους κάποια κόμματα, τι γίνεται, διαλύεται η Βουλή, γίνονται εκλογές. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν με έναν τρόπο αδιανόητο να υπάρχει η αδυναμία, εάν υπάρχει η αδυναμία της συμφωνίας, και αυτό να μεταφράζεται ότι υποχρεούσε εσύ να διοικήσεις, δηλαδή δεν θα διοικήσεις. Ναι, είπατε χθες ότι καταλάβετε, είναι στο κασίδι το κεφάλι για ακόμη μία φορά η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή θα γίνει εκεί μια πρόβα. Ναι, μα αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ο κύριος Σκουρλέτης και όποιος το ψηφίζει αυτό το νομοσχέδιο θα κάνει νομοθετικό ατόπιμα απέναντι στην ίδια μας τη χώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, και θέλω να καταγραφεί αυτό που λέμε σήμερα και σήμερα, ότι εάν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο και όσοι το ψηφίσουν θα δημιουργήσουν μια παθογένεια αδιανόητη στη χώρα μας, διότι δεν προσβλέπουν, και το λένε οι άνθρωποι, εμείς θέλουμε απλή αναλογική, και εγώ θέλω απλή αναλογική, αλλά να κυβερνήσω αύριο. Ναι. Γιατί ο αντίλογος, κύριε Πατούλη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνθεση. Προφανώς. Σε ένα δημοτικό συμβούλιο, προφανώς. Και σε μια δημοτική αρχή, εσείς το γνωρίζετε, είστε πια πόσα χρόνια. Αλλά κάποιος πρέπει να αποφασίζει. Ξέρετε κάτι. Αυτή η σύνθεση, όταν σου λέει, ψηφίζει ο κόσμος, δεν ψηφίζει αντιπολίτες. Και έχεις και μια προγραμματική μέσα από την οποία λες ότι εγώ σου δίνω το πρόγραμμά μου για την πόλη και έρχομαι να το υλοποιήσω. Όταν αυτό λοιπόν το πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί, και για να το καταλάβουμε και το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, για να το επιθυμίσουμε στους τηλεθεατές, με τον νόμο Σκουρλέτη, ο Δήμος Αθηναίων που έχει 49 δημοτικούς συμβούλους, αντί για 29 που είχε σήμερα ο κύριος Καμίνης, θα είχε 10. Πιστεύετε ότι συνεργαζόμενος με τα άκρα ο κύριος Καμίνης θα μπορούσε να γίνει κανένα έργο που ήδη υπάρχει μια παθογένεια των πραγμάτων? Όχι, 10 στους 50 δεν μπορείς να κάνεις. Δεν τους ενδιαφέρει όμως. Τους ενδιαφέρει
να βάλω τη μειοψηφία και με την δύναμη και χωρίς όριο πλαφών 3% που βάζουν στη Βουλή για την απλή αναλογική, χωρίς όριο, όποιος θέλει να μπορεί να μπαίνει. Αυτό ακούγεται όμορφα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όπως πολύ σωστά λέτε, θα πρέπει οι Δήμοι να διοικηθούν. Αυτό είναι εις βάρος της αυτοδιοίκησης. Των πολιτών είναι. Οι πολίτες θα το εισπράξουν. Αυτό και... θα ισχύσει, κύριε Πατούλη, στις επόμενες εκλογές. Προφανώς. Εάν ψηφιστεί. Αμέσως. 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 Δηλαδή στις επόμενες, αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνει με την, με την απλή αναλογική. Με την απλή αναλογική. Και θα μπουν όλοι μέσα. Την και άμα τρουπώσει, να του τρουπώσει. Όχι, αλλά εγώ έχω απορία για το Δήμο της Αθήνας. Προσέξτε, τη λέω και δόλια. Διότι είναι δόλια. Διότι στη Βουλή ο Πρωθυπουργός βγαίνει μέσα από μια σύνθεση προγραμματικών και αν δεν προκάνουν ή αν δεν μπορέσουν, γίνονται εκλογές. Εδώ γίνεται τη δεύτερη βδομάδα ξανά εκλογές για το ποιος θα βγει δήμαρχος, με τη δύναμη της πρώτης. Υπάρχει λοιπόν λόγος να γίνει εκλογή τη δεύτερη εβδομάδα. Εφόσον λοιπόν θέλεις απλή αναλογική και θέλεις να είναι και άδολη, τότε θα πρέπει να παραμένουν τα ποσοστά του δημάρχου, του πρώτου δηλαδή, την τάξη που θα συνθέσει και με τους άλλους τις προγραμματικές τους, ώστε να μπορέσουν αυτή η σύνθεση να δημιουργήσει μια τάση. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι οποιοδήποτε φεύγει από οποιαδήποτε παράταξη, πηγαίνει όποτε θέλει στη μία, φεύγει στην άλλη. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι υπάρχουν και τα μικροσυμφέροντα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες που δεν είναι μόνο πολιτικά. Προφανώς. Συγγνώμη, έτσι μπορεί να το κάνουμε. Υπάρχει περίπτωση όσοι είναι, ας πούμε, βγαίνει ο Πατούλης πρώτος. Ναι. Ο Τζούνιος δεύτερος και ο Κούτρας όγδος. Πώς κατατάσσονται οι συμβούλοι? Μισό λεπτό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ο όγδος να γίνει δήμαρχος, αν πάρει την πλειοψηφία? Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν οι δύο πρώτοι ξαναπηγαίνουν τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή ο πρώτος μπορεί να έχει 45%. Ναι. Ο δεύτερος να έχει 20% ή 18%. Ναι. Να βγει ο δεύτερος. Γιατί συγκλίνονται όλοι, αλλά ο δεύτερος θα διοικήσει ως πλειοψηφία με το κομμάτι που έχει εκλεγεί. Δηλαδή μπορεί να είναι το εν... Αυτός που εκλέχθηκε την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή. Αντιλαμβάνεστε το δούνα λαβή. Το δούνα λαβή, το οποίο θα υπάρξει, θα είναι αδιανόητο και θα δημιουργήσει περαιτέρω γραφειοκρατική αδυναμία σε αυτό που έχουμε ζήσει και το οποίο θα ήθελε μεταρρυθμίσεις για να δημιουργήσουμε μια άλλη Ελλάδα. Όπου οι τόποι να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Αντί λοιπόν να υπάρξει μια μεταρρύθμιση πάνω σε αυτό το τομέα, στον οποίο να μπορεί ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του, όπως έχω πει, το νησί να αποφασίζει για το νησί του, προφανώς πάνω σε κανόνες που έχει δημιουργήσει η νομοθετική εξουσία. Όχι μόνο δεν λύνει πάνω σε αυτό, όχι μόνο δεν δίνει λύση, αλλά δημιουργεί μια περαιτέρω πολύ σαφή αδυναμία κυβερνησιμότητας. Γιατί το κάνει αυτό, κύριε Σκουρλέτη? Γιατί το κάνει? Εγώ θα σας φάμει πολύ απόλυτος. Πολύ απόλυτος. Ο κύριος Σκουρλέτης, ο οποίος εκφράζει και το έχει πει ο άνθρωπος, τη συγκεκριμένη ιδεολειψία, δηλαδή ότι δεν ελέγχω, το καταστρέφω και ας πάρω ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν σκέφτεται εθνικά, σκέφτεται κομματικά. Σκέφτεται με ποιον τρόπο δηλαδή μπορούν την αυτοδιοίκηση, την ελέγχω, να εγώ η μειοψηφία να μπορώ να εξουσιάσω τα πάντα. Έτσι όπως το λέτε, κύριε Πατούλη, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ότι θα χάσει αρκετούς από τους Δήμους και με αυτόν τον τρόπο θα είναι εντός της διακυβέρνησης των Δήμων? Προφανώς. Όχι μόνο θα χάσει, αλλά δεν έχει και σήμερα δύναμη. Άρα λοιπόν, πριν εγκαταλείψει, γιατί με αυτό που κάνει θα εγκαταλείψει την εξουσία. Διότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, ακόμα και αν ψηφιστεί την Παρασκευή αυτό το απέσχυντο έχτρωμα Κλισθένης, λυπάμαι για τον Κλισθένη, ο οποίος ήταν ένας δημοκράτης, τότε να ξέρετε ότι αυτή θα ζυμωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και ο υπεύθυνος για αυτό το οποίο προφανώς θα συμβεί πολιτικά θα λέγεται Σκουρλέτης. Ο κύριος Σκουρλέτης σήμερα έχει μια ιδεολειψία, εκείνος ο οποίος δημιούργησε τις σκουριές και τα ξέρουμε, εκείνος ο οποίος συμμετείχε στα ζητήματα της ΔΕΗ και τα ξέρουμε, ήρθε να δημιουργήσει και παθογένεια στην αυτοδιοίκηση και θα πρέπει κάποια στιγμή και ο κύριος Σκουρλέτης να πει γιατί δημιούργησε τα 100 δις με τις κακές διαδικασίες και αποφάσεις επί βαρουφάκι. Κύριε Πατούλη, σας είδαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, σας είδαμε και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τις συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ. Το ποσοστό των δημάρχων των τοπικών αυτοδιοικήσεων που είναι κατά του νομοσχεδίου? Θα σας έλεγα ότι το 92%, αυτό είναι προσμετρημένο των δημοτικών συμβούλων, είπαν ή δεν συζητούμε ή αποσύρεται το δηλαδή, ή είμαστε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. 92%. Αλλά τρόπος να μην ισχύσει δεν υπάρχει.